Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στους φίλους ακροατές. Σε ευχαριστούμε θερμά για το γεγονός ότι είσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Και να ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτησή μας σε σχέση με το Εν Λόγω Φεστιβάλ και με το γεγονός ότι με αυτήν την αφορμήσα έχουμε κοντά μας. Μιλάμε για ένα φεστιβάλ το οποίο επιστρέφει δυναμικά, στο οποίο εσύ συμμετέχεις. Mm-hmm. Στο φετινό, ναι. Συμμετέχεις στο φετινό φεστιβάλ. Είναι η πρώτη φορά. Η πρώτη μου συμμετοχή στο Soundtrop, ναι. Το φεστιβάλ μετράει αρκετά χρόνια, στα Γιάννενα. Με κύριο σκοπό, από όσο το παρακολουθούσα παλιότερα, να προωθήσει την ελληνική πειραματική σκηνή, τη free jazz ελληνική σκηνή και περίεργους ήχους γενικά σε σύγκριση με άλλα πιο συμβατικά ίσως φεστιβάλ ανά τη χώρα. Φέτος κάνουν ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα και σε διαφορετικούς χώρους με τη λογική της συμπαραγωγής αλλά και με ονόματα από το εξωτερικό, ονόματα όπως η Swans, ο Drew McDowell, Mick Harvey, είναι ονόματα πολύ σημαντικά. Και όχι, εντάξει, Swans είναι μια μπάντα οι οποίοι έχουν πολύ φανατικό κοινό και στην Ελλάδα και παίζουν τουλάχιστον μια φορά το χρόνο από όσο ξέρω. Ήταν η δεύτερη φορά που παρακολούθησα, ήταν η πρώτη solo μου παρακολούθηση που είδα. Την προηγούμενη φορά ήταν σαν ολόκληρη μπάντα στα πλαίσια του χειμερινού Plisken, που ήταν η τελευταία φόρμα της μπάντας που είχε τότε ο Μάικλ Τζέρα, που είναι ο ιδρυτής των Swans. Είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτή που κάνει φέτος το Soundtrop και πολύ σημαντικό άνοιγμα από διάφορες απόψεις. Οπότε παρακολουθώντας όλες αυτές τις κινήσεις και τα ονόματα που είχαν, αποφάσισα να έρθω σε επαφή μαζί τους. Τους έστειλα το βιογραφικό μου και τις μουσικές μου και αποφασίσανε να με εντάξουν στο πρόγραμμά τους ως opening act για τους Mohammad. Η Mohammad είναι το τρίο των Νίκο Βελιώτη, Κώτη Κέι και Ήλιος. Ένα τρίο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε διεθνή σκηνή και επίσης το φετινό του soundtrack που έγραψαν νομίζω έχει ήδη βραβευτεί σε κάποια φεστιβάλ. Μάλιστα. Ακούω τα ονόματα και πραγματικά έτσι είναι, αν ανατρέξει κανείς και στο εξώστρεφο δελτίο τύπου που έχει σταλεί από τα παιδιά του φεστιβάλ, από τους διοργανωτές, mm-hmm. μπορεί κανείς εύκολα να βρει και τους συμμετέχοντες, είπες κάποια ονόματα. Mm-hmm. Επομένως, πολύ εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι γίνονται και πάρα πολύ ωραία project και ωραία πράγματα και εντός του φθινοπόρου. Δηλαδή, μιλάμε και για το μεγαλύτερο φεστιβάλ και σε διάρκεια, αλλά και από άποψη κόσμου, ναι. Ειδικά σε μια περίοδο που δεν είναι καλοκαίρι. Όχι, και είναι μια πολύ ιδιαίτερη πρωτοβουλία. Έτσι κι αλλιώς δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο τα παιδιά ενδιαφέρονται να κάνουν μια λογική καλοκαιρινή εκδήλωση. Σκοπός τους είναι να δημιουργήσουν ένα φεστιβάλ το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπους που γνωρίζουν αυτά τα ονόματα. Δεν είναι mainstream ονόματα. Είναι ονόματα που τα βλέπουμε σε αντίστοιχα σημαντικά φεστιβάλ του εξωτερικού, αλλά όχι τόσο διαδεδομένα ανά τον κόσμο. Οι Swans θεωρούνται μια από τις σημαντικότερες μπάντες στον ήχο τους, αλλά προφανώς δεν είναι μια εύκολη μπάντα που ο άλλος άμα πάει στο Primavera και τους δει ότι θα τους αποδεχτεί τόσο εύκολα σε σχέση με άλλα αντίστοιχα ονόματα rock, όπως είναι η Radiohead ή όπως άλλες αντίστοιχες μπάντες. Μάλιστα. Πολύ σημαντικές παρόλα αυτά και αυτές. Ναι, εγώ συμφωνώ με αυτό. Αν και βέβαια, ξέρεις, αυτό το, με το κομμάτι του mainstream εμπορικό ή μη εμπορικό είναι και λίγο σχετικό. Δηλαδή, 100% ναι. Μπορεί να φτιάξει κάποιος ένα project που είναι πολύ αξιόλογο, mm-hmm. να γίνει επιτυχία, δηλαδή να το αγκαλιάσει και κόσμος ο οποίος δεν είναι
της συγκεκριμένης μουσικής σκηνής φαν. Σαφέστατα, ναι. Και να γίνει πιο διαδεδομένο. Ναι, είναι σημαντικό και γι' αυτό είναι σημαντικές αυτές οι πρωτοβουλίες. Δηλαδή τα παιδιά, οι διοργανωτές του Soundtrop κάνουν κάτι το οποίο βγαίνει από ένα πλαίσιο εσωστρέφειας ή σε εισαγωγικά πειραματική σκηνή και φέρνει ονόματα τα οποία θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον σε κόσμο γειτονικών πόλεων, που αυτό είναι άλλο ένα στοίχημα όταν κάνεις μια εκδήλωση, να μην είναι τα 50% άτομα που βρίσκονται στην πόλη, αλλά να κάποιος να ταξιδέψει όπως ταξιδεύουμε εμείς στο εξωτερικό. Πρόσφατα είχα πάει και στην Κρακοβία σε ένα φεστιβάλ. Σκοπός είναι αυτός, το φεστιβάλ σου να φέρει κόσμο απ' έξω, να φέρει από άλλες πόλεις αλλά και από άλλες χώρες να παρακολουθήσουν, γιατί έχεις μια συγκεκριμένη πρόταση. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ είμαι πολύ, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η έννοια του χώρου σε σχέση με την ίδια την εκδήλωση. Δηλαδή, γιατί καλό τους Μοχάμαντ να παίξουν στο Σουφαρί Σαράι. Αυτό είναι ένα μοναδικό γεγονός. Οι Μοχάμαντ μπορούν να παίξουν σε χώρους περισσότερο κατάλληλους ή οτιδήποτε, αλλά στα Γιάννα θα παίξουν στο Σουφαρί Σαράι. Όπως αντίστοιχα στην Πρέβεζα θα παίζανε στο Κάστρο του Παντοκράτορα, τώρα στην Νικόπολη. Αυτά είναι από μόνα τους μοναδικές εκδηλώσεις. Οπότε αν μπούμε στη λογική της εξωστρέφειας ως πόλη, ως Ήπειρος, νομίζω μπορούμε να πετύχουμε κάποια στοιχήματα και σε μουσικές οι οποίες δεν είναι εύκολες ή εύκολα προσβάσιμες, που είναι άλλο ένα σημαντικό στοιχείο. Φέτος στο Unsound Festival στην Κρακοβία το στοίχημα ήταν κατά πόσον μπορούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για μουσικούς ή μουσικές που δεν είναι εύκολα προσβάσιμες στη δυτική αγορά. Αυτό ήταν το στοίχημά τους φέτος και η θεματική τους, μία από τις θεματικές τους. Μάλιστα. Να το πάω λίγο και στο κομμάτι του... Καταρχήν να πιάσουμε λίγο το κομμάτι της δικής σου συμμετοχής. Mm-hmm. Σε ανάλογο είδους φεστιβάλ, είτε στην δική μας περιοχή ευρύτερα, είτε και πανελλαδικά, είτε και στο εξωτερικό, έχεις ξανασυμμετάσχει σαν μουσικός παραγωγός, είναι η πρώτη σου έτσι, συμμετοχή σε τέτοιου είδους project? Σε τόσο σημαντικό φεστιβάλ είναι η πρώτη συμμετοχή. Έτσι κι αλλιώς δεν ήταν έτοιμο κάποιο live μου για να το παρουσιάσω σε φεστιβάλ. Αυτό που θα παρουσιάσω στα πλαίσια του Soundtrop, και έχω ήδη κλείσει και για Αθήνα στο Underflow το δισκάδικο στην Καλλιρόης κάποια στιγμή στις αρχές του 2020. Αυτό που θα παρουσιάσω είναι το Project Faust. Το Project Faust είναι ένα project το οποίο το ξεκίνησα το 2015, το οποίο περιλαμβάνει από mixtapes, εκπομπές, δημιουργήθηκε ένα blog για να παρουσιάζεται η ιστορία της εκδοχής αυτής πάνω στο σύμβολο του Faust. Είναι ένα project βασισμένο στο θεατρικό του Goethe Faust και μέσα από την δουλειά αυτά τα 4 χρόνια δημιουργήθηκαν πολύ πρόσφατα 2 κυκλοφορίες από τις οποίες δημιούργησα το live. Και αυτό το live θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στα Γιάννενα. Μάλιστα. Και μπορώ να επισημάνω ότι θα συνοδεύεται με ένα video installation από την καλλιτέχνηδα Κρούτσεφ. Πολύ ωραία. Ποιες ήταν οι αφορμές, να το πω, τα χαρακτηριστικά εκείνα που σε εμπόλιασαν να ασχοληθείς στα μονοπάτια αυτής της μουσικής? Ποια ήταν τα ερεθίσματα? Το βασικό ερέθισμα είναι και η βασική αρχή πάντα σε οτιδήποτε και αν κάνω είναι η αφήγηση. Το storytelling το ονομάζουν οι Άγγλοι. Η αφήγηση ιστοριών ήταν πάντα η αρχή μου σε οτιδήποτε και αν έκανα. Είτε ήταν θέατρο, είτε ήταν μουσικές εκπομπές, είτε ήταν μουσικές δημιουργίες.
μέσα από την αφήγηση και κυρίως και το θέατρο, γιατί από εκεί ξεκίνησα και αυτή είναι και μία από τις βασικές μου καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Δημιουργήθηκε και το project του Faust. Απλά η λογική του να μην έχεις κάποιους ηθοποιούς μαζί σου ή κάποια καλλιτεχνική ομάδα και να είσαι μόνος στο στούντιο ή να έχεις κάποιους συνεργάτες μουσικούς άλλους ήταν και για πρακτικούς λόγους ευνοϊκότερο από το να πρέπει να συντονίσω κάποια ομάδα ανθρώπων. Ήμουνα μόνος μου στο home studio και δημιούργησα αυτό το project. Αλλά επειδή είναι ένα πολύ ανοιχτό project, δεν ξέρω τι συνέχεια μπορεί να έχει. Επειδή βάζεις τον παρανόμαστη, Βασίλη, της αφήγησης έντονα, της αφήγησης ιστοριών, όπως το λες, storytelling, αλλά και το κομμάτι και του παντρέματος και άλλων πραγμάτων, του επηρεασμού σου και της σχέση σου και με το κομμάτι της, του θεάτρου. Καλλιτεχνικά θα σε ενδιέφερε, θα ήταν ένα επόμενο στάδιο το να γράψεις μουσική αποκλειστικά για μια θεατρική παράσταση, για θέατρο? Εννοείται, εννοείται ότι είναι βασικός μου στόχος ως μουσικός, γιατί και η μουσική μου έχει αυτό τον χαρακτήρα. Ένα από τα κομμάτια που, αν θα καταφέρουμε να ακούσουμε μετά, ήδη υπάρχει σε ένα βίντεο της χορογράφου Iris Fusteri. Αυτό το βίντεο θα συμμετάσχει στο Athens Video Dance τον Ιανουάριο του 2020. Διεγκρίθηκε για να παρουσιαστεί στα πλαίσια τα διαγωνιστικά. Με την Iris ήδη συζητάμε και τη συνέχεια του project της, όπου θα ντυθούν μουσικά τα βίντεό της και με τα γενέστρα και η τελική της performance που θα κάνει κάποια στιγμή την επόμενη χρονιά. Μάλιστα. Οπότε ναι, με ενδιαφέρει απόλυτα. Και ήδη έχουν υπάρξει κάποια κομμάτια μου σε παραστάσεις. Πριν πάμε λίγο στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα, καταρχήν ήρθε ένα μήνυμα από ακροατή, ο οποίος λέει ότι τα Γιάννα για ένα μήνα θα μυρίσουν λίγο ψυχεδέλεια. Ναι. Είναι έτσι τα πράγματα, έτσι σχηματικά. Εντάξει, ο όρος ψυχεδέλεια έχει μια ευρία έννοια, αλλά ναι, ήδη πήγαμε την Κυριακή, ήμασταν στο live στη Ζωσιμία Παιδαγωγική Ακαδημία με Μάικλ Τζέρα και Νόρμαν Βέστμπεργκ και φυσικά και το Σύριο Σαββαίδη που έκανε μια εκπληκτική εισαγωγή στους δύο Αμερικάνους καλλιτέχνες. Και τα υπόλοιπα ονόματα εννοείται δημιουργούν μια πολύ διαφορετική ατμόσφαιρα, η οποία είναι βασική ατμόσφαιρα που χρειάζεται κάθε πόλη, θεωρώ, για να βγαίνουμε από συγκεκριμένα πλαίσια ή να δημιουργείται ένα καινούριο πλαίσιο μέσα στην ίδια την πόλη. Από αυτά τα πράγματα που μου έκαναν εντύπωση στην Κρακοβία ήταν ότι το Unsound είναι ένα διεθνές φεστιβάλ που πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου, γιατί απευθυνόμασταν σε καφετέρειες, μιλάγαμε με διάφορους, δεν είχαν ιδέα για το φεστιβάλ. Και δεν μου έκανε τρομερή εντύπωση, αλλά είναι κάτι ότι μέσα σε ένα πλαίσιο είτε συντηρητισμού ή μια συντηρητική κοινωνία δημιουργείται κάτι καινούριο. Και αυτό είναι το σημαντικό. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε κόντρα σε κάτι που υπάρχει ήδη, κάτι συντηρητικό ή κάτι συμβατικό ή οτιδήποτε. Το θέμα είναι να δημιουργούμε ένα πλαίσιο όχι ενάντια σε κάποιες καταστάσεις, αλλά να δημιουργούμε ένα πλαίσιο μέσα αυτό το κοινωνικό. Δηλαδή, λειτουργεί, λες, ως αντιπαράδειγμα αυτό. Θεωρώ ότι το Unsound που είδα και το Soundtrop είναι χαρακτηριστικά, το Soundtrop βέβαια σε πολύ μικρότερη κλίμακα, αλλά θεωρώ ότι είναι βασικά παραδείγματα στο πώς δημιουργείται ένα καινούριο πλαίσιο σε μια κοινωνία που έχει συγκεκριμένη πορεία. Συγκεκριμένη πορεία, ναι. Μπορεί να γίνει ηγεμονικό αυτό? Αυτό είναι όμως το ερώτημα. Εμονικό. Ηγεμονικό. Ίσως να μην είναι ο στόχος αυτό. Από τη στιγμή που ένα φεστιβάλ, ας πούμε από την Ελλάδα είδα αρκετούς Έλληνες μάλλον στο Unsound, και όπως ήταν πολλοί κόσμος από Κίνα, από
πολλές διαφορετικές χώρες από Μεξικό. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Mm-hmm. Σε μια περίοδο που η Πολωνία έβαλε σε ένα κανονιστικό πλαίσιο, εσύ, δηλαδή πώς δομήθηκε ως κοινωνία, ως feedback εσωτερικό. Ναι. Με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ναι. Δηλαδή... ψάχναμε ραδιοφωνικούς σταθμούς να ακούσουμε αν υπάρχει ένας σταθμός που να παίζει λίγο διαφορετική μουσική. Τίποτα, καμία σχέση. Δηλαδή το Unsound είναι ένα πλαίσιο δικό του που κατά πάσα πιθανότητα δεν υπάρχει στην υπόλοιπη πόλη. Απλά επειδή είναι τεράστιο φεστιβάλ με θεματικές και το φετινό τους ήταν, μπορώ να επεκταθώ λίγο για το Unsound, ίσως να μην χρειάζεται. Στο φετινό τους θέμα ήταν η αλληλεγγύη και μέσα στην αλληλεγγύη, σου θέτω ένα παράδειγμα, ήταν το δημόσιο νερό, όπου προέτρεπαν όσους είχαν έρθει για το φεστιβάλ να μην αγοράζουν νερό από ιδιωτικές εταιρείες, μπουκαλάκια, αλλά να έχουν ένα δικό τους γυάλινο που το προμηθευόσουν στο φεστιβάλ και να πίνεις από, από τις 2-3 βρύσες που ήταν μέσα στο φεστιβάλ. Οπότε αλληλεγγύη σε ένα δημόσιο αγαθό. Και μια καμπάνια ενημέρωση να είναι δημόσιο. Σαφέστατα. Και πολλά άλλα μέρη. Επεκτάθηκε πολύ η έννοια της αλληλεγγύης σε αυτό το φεστιβάλ. Και ναι, αυτό. Καλά, έχω πάρα πολλά πράγματα να σε ρωτήσω. Υπάρχει ένα άλλο ερώτημα σε σχέση με το γεγονός ότι αν μπορούν να γίνουν. Mm-hmm. Εντάξει, είσαι ένας άνθρωπος και με πέρα από την μουσική γνώση και με αυτό που θα παρουσιάσει και στο συγκεκριμένο φεστιβάλ και με τη δουλειά που έχεις κάνει ήδη. Mm-hmm. Που ζεις, είσαι ενεργός πολίτης, δραστηριοποιείσαι, θεωρείς ότι οι πόλεις σαν την Πρέβεζα, σαν τη Λευκάδα μπορούν να σηκώσουν φεστιβάλ τέτοια παρόμοια? Σαφέστατα. Γιατί εντάξει, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες βλέπουμε να γίνεται προσπάθεια. Ναι, ναι, γίνεται. Εντάξει, για μένα, ας πούμε, χωρίς να ακόμα χρειάζεται αρκετά ξεκαθάρισμα, είναι το Pre-Post, είναι ένα παράδειγμα. Δηλαδή, το φέτος ήταν διήμερο, αν και για μένα, ας πούμε, το live του Ναγκελάκα Βελιώτη που συμμετέχουν και αυτοί στο Soundtrop με τις Ανάσεις των Λύκων, αν δεν κάνω λάθος, όπως ονομάζεται. Ναι, ας πούμε, το live στην Νικόπολη ήταν Pre-Post. Δηλαδή, όπως το Soundtrop επεκτείνεται σε 40 ημέρες, αντίστοιχα το Pre-Post θα μπορούσε να κάνει, να εντάξει τον Βελιώτη Αγγελάκα. Βέβαια, αυτό είναι μια πρόταση στα παιδιά που είναι και φίλοι, εννοείται, αλλά που δεν το σκεφτήκανε ή εντάξει, οτιδήποτε. Θεωρώ ότι γίνονται. Υπάρχει το πλαίσιο. Μπορεί να μην υπάρχει το χειμώνα, αλλά υπήρχε στα Γιάννενα. Δηλαδή, το Soundtrop, δηλαδή στο Michael Jera στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα πήγε με τρομερό κόσμο και στα Γιάννα ήταν πολύ περιορισμένος ο κόσμος, αλλά πάλι ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο live. Μάλιστα. Με προλαβαίνεις τώρα, βάζεις στοιχεία στην κουβέντα, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα. Όταν έρχεται ένα μεγάλο όνομα μια συγκεκριμένη μουσική σκηνή, mm-hmm. για τον Michael Jera τώρα, και βιδιδύει ότι σε μια μικρότερη επαρχιακή πόλη της Ελλάδας του 2020 μπορεί το κοινό να είναι περιορισμένο. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί μπορεί να έχεις 1.000-2.000 άτομα, 3.000 άτομα, 10.000 κόσμο, ξέρω εγώ, σε ένα μεγάλο φεστιβάλ. Μπορεί να έχεις στα Γιάννα 500 άτομα, ναι. 250. Σαφέστατα. Αυτό το ρίχνει τον καλλιτέχνη ψυχολογικά ή δεν το νοιάζει πλέον, μπορεί να πάρει και καλύτερο feedback από μικρότερη? Σαφώς το μοίρασμα με τον κόσμο είναι το σημαντικότερο, αλλά μπορεί να είναι το μοίρασμα με 5 άτομα και επίσης να συμβεί κάτι. Δεν είναι απαραίτητο. Βέβαια, άμα παίζεις για 5 άτομα σε ένα θέατρο ή σε ένα χώρο 5.000, εντάξει, θα φανεί λίγο περίεργα. Για μένα αυτό που έχει επαρχία, καλά δεν το συζητάω για την Πρέβεζα, για τις δυνατότητες που έχει με τους χώρους, τα κάστρα που είναι εντελώς αναξιοποίητα προφανώς, ακόμα και την Νικόπολη. Δηλαδή είδαμε φέτος δύο πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στην Νικόπολη. Θεωρώ ότι η αρχαιολογία θα μπορούσε άνετα, που έχω και φίλες που δουλεύουν εκεί, θα μπορούσε άνετα να εντάξει στα πλαίσια της παρόμοιες εκδηλώσεις. Δηλαδή, αυτό είναι για μένα η πρόταση σε έναν καλλιτέχνη πολύ μεγάλο βεληνεκούς. Το είδαμε και το Πρέβεζα Jazz Festival, έτσι. Πολύ μεγάλο βεληνεκούς να έρθει σε έναν χώρο
που και θα τον εμπνεύσει ανεξάρτητα της συμμετοχής του κόσμου που θα έρθει, αλλά θα τον εμπνεύσει για την δικιά του συνέχεια. Το παράδειγμα νομίζω με το Wim Mertens και 100% είναι αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή δεν πρέπει να κολλάμε σε αυτά τα πράγματα, το τι σηκώνει η επαρχία, το τι σηκώνει η Πρέβεζα, αλλά να κάνουμε προτάσεις που θα πάνε και την πόλη παραπέρα, τουλάχιστον σε αυτό το πλαίσιο, και τον ίδιο τον καλλιτέχνη, γιατί είναι μεγάλη πρόκληση για τον καλλιτέχνη να παίξει σε έναν πολύ σπουδαίο χώρο. Οπότε θεωρώ έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε ως διοργανωτές φεστιβάλ, να δημιουργούμε κάτι μοναδικό παγκόσμιο, γιατί η Νικόπολη δεν υπάρχει παγκόσμια. Υπάρχουν προφανώς κάστρα, υπάρχουν προφανώς χώροι αντίστοιχα, αλλά η Νικόπολη είναι η Νικόπολη. Όχι, όχι, με τέτοια πολιτιστική κληρονομία. Ναι, οπότε νομίζω κάπου πρέπει να δημιουργήσουμε αυτές τις προϋποθέσεις για τα επόμενα φεστιβάλ. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και να επιστρέψουμε εδώ να κάνουμε και μια προσπάθεια να ακούσουμε. Έχουμε και μπόλικο υλικό και συγκεκριμένες μουσικές που έχουν την υπογραφή σου, Βασίλη. Και θα μπορέσει να τις απολαύσει και ο κόσμος από κοντά και στα Γιάννα. Εσείς παίζετε στα Γιάννα ημερομηνία 9 Νοεμβρίου, είναι στο Σουφαρί Σαράι ο χώρος. Θα υπάρξει έκθεση από το φωτομετρία, από τη φωτομετρία των στα Γιάννενα, που είναι μια ομάδα φωτογράφων και βίντεο artists. Θα παρουσιάσουν εκεί πέρα σε ένα χώρο του Σουφαρί Σαράι. Εγώ κάνω άνοιγμα και μετά ακολουθούν φυσικά οι Μοχάμαντ, που είναι το μεγάλο όνομα της βραδιάς. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα, ερωτήσεις. Η κουβέντα έχει ανοίξει με το σημερινό καλεσμένο μας. Να πούμε σε αυτό το Λοιπόν, επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάντα εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο εργοθεατές. Και έχουμε σήμερα, για όσους συντονίστηκαν τώρα μαζί μας, τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της εκπομπής τον Βασίλη Σαρντελή. Έχουμε ξεκινήσει μια πολύ ωραία συζήτηση για το φεστιβάλ που αλλάζει την διάθεση πολλών μέσα στο φθινόπωρο στην πόλη των Ιωαννίνων. Έκανα έτσι μια περίεργη επαναφορά στην κουβέντα. Μιλάμε για το Soundrop Festival 2019. Λοιπόν, Βασίλη, αυτή τη στιγμή ακούμε δική σου μουσική. Πες μας δύο λόγια. Ναι, αυτό που ακούμε. Ναι, αυτό, όπως είπα και πριν, είναι το δημιουργήθηκε το Project Faust. Αυτή είναι η πρώτη κυκλοφορία που αποτελεί τη νέα φόρμα αυτού του project. Λέγεται Devil in the Dressing Room. Ακούσαμε το πρώτο κομμάτι, το Lucian. Το Lucian μάλιστα παρουσιάστηκε πριν περίπου ένα μήνα και σε ένα σταθμό του Λονδίνου σε μια εκπομπή. Το δεύτερο κομμάτι, που είναι αυτό που ακούμε τώρα, το Elevator του Point Zero, είναι το κομμάτι που θα συνοδεύει το πρώτο βίντεο που επιλέχθηκε από τη χορογράφο και καλλιτέχνη Iris Fusteri για το Athens Video Dance, που είναι βίντεο που συνδυάζουν τον σύγχρονο χορό. Η Iris είναι καλλιτέχνητα και χορογράφος. Αυτό ήταν το πρώτο EP, το Devil in the Dressing Room. Ακολούθησε πολύ γρήγορα το Light, Pain, Darkness, Past και το επόμενο άλμπουμ δηλαδή. Αυτά τα δύο θα αποτελέσουν τη βάση για το live, θα παρουσιαστούν σε μια live, με μια live λογική στο Soundtrop Festival, και επίσης τα δουλέψαμε στουντιακά σε mastering στη Digging Sounds και θα παρουσιαστούν ως κοινή ψηφιακή κυκλοφορία πλέον με κανονικό επαγγελματικό mastering στη σελίδα μου στο Bandcamp Rendis. Και μπορεί να υπάρχει και κάποια φυσική κυκλοφορία σίγουρα σε κασέτα και ίσως και σε CD. Μάλιστα, ενδιαφέρον.
Και λογικά αυτό, άμα έχουμε και ένα τέτοιο αποτέλεσμα, δηλαδή αυτή τη μουσική και σε κάποιο CD, θα ακολουθήσει και κάποια εμφάνιση, να φανταστώ, έτσι, παρουσίαση. Η πρώτη παρουσίαση είναι στο Soundtrop. Έχουμε ήδη κλείσει συμφωνήσαμε με το Underflow Records που είναι στην Αθήνα. Είναι πολυχώρος με κύρια βάση το δισκάδικο, αλλά φιλοξενεί πάρα πολύ ιδιαίτερες εμφανίσεις και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Θα κάνω opening στους Black Lesbian Fishermen, οι οποίοι κυκλοφόρησαν την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, στην Underflow Records, το τελευταίο τους άλμπουμ. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λίγο σε αυτό το σημείο και στο γεγονός, να σου κάνω μια πιο έτσι προσωπική ερώτηση. Πέρα από το κομμάτι αυτό της δημιουργικής μουσικής, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταπιαστεί και με διάφορα project, να το πούμε και αυτό. Εγώ θυμάμαι ένα project που είχα παρακολουθεί σε ένα περίεργο πάντρεμα αφιέρωμα στο Μαρκό Βαμβακάρη και στο Ρεμπέτικο. Επίσης παίζεις μουσική αναταχτά χρονικά διαστήματα και σε διάφορα έτσι πιο χαλαρά events στην πόλη, τα οποία έχουν πάντα τη δική σου όμως ταυτότητα μουσική εννοώ. Οπότε είναι μια έτσι, θα το έλεγε κανείς, ένα πράγμα που αλληλοσυνδέεται. Δεν είναι δηλαδή μόνο, προφανώς θεωρώ ότι θα νιώθεις χαρά που συμμετέχεις σε ένα πιο μεγάλο project, σε ένα μεγάλο φεστιβάλ. Σαφέστατα. Είναι πολλά πράγματα. Το Vanvakaris Project, πάλι μπαίνει η έννοια του project, γιατί κάπως έτσι σκεφτήκαμε και δουλέψαμε. Ήταν μαζί με τον φίλο τον Νίκο τον Τραχανά και την καλλιτεχνική του ομάδα video artist VJing που κάνουν τους Γκλίτσα. Κάναμε την πρώτη παρουσίαση του Vanvakaris Project με τη μουσική, με τραγούδια του Βαμβακάρη και ταυτόχρονα κάποια ηχοτοπία δικά μου ανάμεσα στα κομμάτια κατά τη διάρκεια των κομματιών, και ταυτόχρονα με live βίντεο προβολή από τον Νίκο τον Τραχανά, που είναι και αυτός φίλος από εδώ από την Πρέβεζα και ζει στην Αθήνα. Και το ίδιο project το παρουσιάσαμε στον πολυχώρο Χήμερες στην Αθήνα, στο Μεταξουργείο. Με αρκετή επιτυχία θα λέω, γιατί δεν μας γνωρίζει και κανείς, αλλά και το όνομα του Βαμβακάρη ίσως έφερε αρκετούς περίεργους να δουν τι κάνουμε με τον Μάρκο Βαμβακάρη. Αυτό ήταν μια ιδέα που προέκυψε μάλιστα από τον ιδιοκτήτη του καφενείου, ο Μάρκος. Από αυτόν ξεκίνησε η ιδέα και μετά με τον Νίκο αποφασίσαμε να το κάνουμε, γιατί είχαμε κάνει άλλη μια παρουσίαση πάλι στο καφενείο Μάρκος ενός άλλου project που είχα ξεκινήσει εγώ, που ήταν ένα αφιέρωμα στον προπάπου μου τον Θοδωρή τον Μιζίκο, ο οποίος υπήρχε μια συνέντευξή του στα λίγο πριν πεθάνει, που εξιστορούσε το ταξίδι του από τη Σινόπη μέχρι την Πρέβεζα. Οπότε γενικά με το Σπύρο τον Γκλάνο είχαμε μια καλή σχέση, οπότε κάναμε δύο εκδηλώσεις εκεί πέρα. Κατά τα άλλα, σαν ρεντής έχω κάνει κάποιες εκδηλώσεις και στη Σπύρα, στον χώρο ελεύθερης έκφρασης που στεγάζεται στον Άγιο Ανδρέα. Και είναι ένα παλιό project, θυμάμαι, και στο Παντοκράτορα. Ένα έτσι αυτό που είχε χαρακτήρα τελείως έτσι πρωτοβουλιακό. Δεν θυμάμαι αν έπαιζες μουσική εκείνη την μέρα. Στην παραλία, είχαμε κάνει ένα πάρτι που έπαιζα ως DJ. Όχι, αυτά ακόμα δεν είχα δημιουργήσει ούτε το καλλιτεχνικό μου όνομα. Ήμουν απλά σαν DJ ηλεκτρονικής μουσικής. Μια πρωτόλια κατάσταση. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, να ανακεφαλαιώσουμε, γιατί βλέπω και ότι ο χρόνος μας πιέζει και πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Εγώ από την πλευρά μου να πω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Ήταν μια διαφορετική συζήτηση, γιατί μας έκανε πολύ καλή, να το πω σημαντικά και λαϊκά, πάσα να ξεφύγουμε και λίγο από τα τετριμένα
της πολιτικής επικαιρότητας. Σας ευχαριστώ. Αλλά πάντα πιστεύω και στο μέτρο των δικών μας δυνατοτήτων, εδώ στον Prisma Radio προσπαθούμε και εμείς να βάλουμε το λιθαράκι μας ώστε να ανοίγουν τέτοια αφιερώματα και τέτοιες συζητήσεις. Mm-hmm. Να ευχηθώ, Βασίλη, να πάνε όλα κατευχήν στα Γιάννα και να το ευχαριστηθείτε και να έχει επιτυχία το φεστιβάλ, αλλά και η δική σου εμφάνιση. Σας ευχαριστώ πρώτα. Να ξαναπούμε άλλη μια φορά το πότε εσείς παίζετε. Ναι, είναι 9 Νοεμβρίου στα πλαίσια του φεστιβάλ Soundtrop. Είναι στο χώρο, τον ιστορικό χώρο του Σουφαρί Σαράι. Εγώ κάνω opening στο σημαντικό τρίο των Μοχάμαντ. Τον Νίκο Βελιώτη, Κώτη Κέι και Ήλιος. Μάλιστα. Λοιπόν, λέω να κλείσουμε έτσι με το κομμάτι Red Sea. Δεν ξέρω να, αν συμφωνείς. Ναι, έχει και την πρέβεζα στο βίντεο κιόλας. Έχει την πρέβεζα στο βίντεο, μπορεί να το δει όποιος θέλει επισκεφτώντας το κανάλι του YouTube και να πληκτρολογήσει Red Sea. Νομίζω ότι πρέπει να είναι και ένα ωραίο βίντεο έτσι. Θα το κρίνετε εσείς στους ακροατές μας. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ σας αφήνουμε, ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη. Τη Δευτέρα δεν θα έχουμε εκπομπή, είναι 28 Οκτωβρίου. Να περάσετε ένα όμορφο τρίμερο, να αισιοδοξείτε, να αμφισβητείτε πολλές φορές ό,τι σας δίνεται ως de facto σίγουρο και μη αναστρέψιμο και να χαμογελάτε, επιβάλλετε, είναι το μότο και της δικιάς μας εκπομπής. Κλείνουμε με Red Sea και δίνουμε σκυτάλι και στο ενημερωτικό μαγκαζίνο του Skype που ακολουθεί από τον Χρήστο Τσούτσι που ήταν στο μικρόφωνο. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής και ένα όμορφότερο τρίμερο. Γεια σας.